Μπορεί να καρδιοχτύπησε χτες η νίκη στην Κατερίνη στο γήπεδο του Βατάν, κατάφερε όμως έστω και στην διαδικασία των πέναλτι να πάρει την πρόκριση απέναντι στο Βατανιακό. Πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας Ηλίας Βούρας. Στην πρώτη του φετινή επίσημη εμφάνιση βοήθησε ουσιαστικά την νίκη να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος και έδειξε σταθερότητα, καθοδήγησε σωστά την άμυνα, ενώ έκανε σωτήριες επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε. Τα εύστοχα πέναλτι σημείωσαν οι Πουρτουλίδης, Φλίγκος, Τάσιτς και Ριζογιάννης για την νίκη. Η νίκη προκρίθηκε ύστερα από μέτρια εμφάνιση και απέναντι σε μια εχθρική διαιτησία και αυτό είναι που κρατούν στο Κιανόλευκο στρατόπεδο. Η νίκη θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του θεσμού την αναγέννηση Γιαννητσών εκτός έδρας σε επίσης νοκάουτ παιχνίδι την 3η 30 Οκτωβρίου. Στην ψυχραιμία των ποδοσφαιριστών και στη σκληρή προσπάθειά τους αναφέρθηκε στις δηλώσεις του μετά τη δύσκολη πρόκριση στα πέναλτι στο κύπελο επί του Βατανιακού ο προπονητής της νίκης Περικλής Αμανατίδης. Η ΠΑΕ Βόλου εκφράζει με ανακοίνωσή της τη θλίψη της για το χαμό δύο ακόμη μελών της κιανόλευκης οικογένειας, του φιλάθλου Δημήτρη Φιλίππου, που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με την Καβάλα πάνω στην αγωνία του να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα στο Πανθεσσαλικό, και του Χρήστου Τριανταφυλόπουλου, που υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ομίλου φιλάθλων νίκης και διετέλεσε και πρόεδρος. Η ΠΑΕ Βόλου εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στις οικογένειές τους.